Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Κάνει κακό. Στο τέλος θα αντέξω. Ξανά δεν θα τρέξω. Να'ρθω να σου πω σ' αγαπώ. Η μέρα σωπαίνει κι η νύχτα μου γέρνει. Σε πόνου φεγγάρι χλωμό. Στο τέλος θα αντέξω. Ξανά δεν θα τρέξω. Να'ρθω να σου πω. Αγαπώ. Η μέρα σωπαίνει κι η νύχτα μου γέρνει. Φεγγάρι χωρίς γυρισμό. Καθώς ξημερώνει παρέστηση έχω πως είσαι αγάπη μου εδώ. Κι αυτό που σημώνει δεν θέλω να νιώσει κανείς. Μονάχη δακρύζω, φοβάμαι, λυγίζω στη σκέψη πως θα μ' αρνηθείς. Η μέρα σωπαίνει κι η νύχτα μου γέρνει. Σε πόνου φεγγάρι χλωμό. Στο τέλος να αντέξω ξανά. Να'ρθω να σου πω σ' αγαπώ. Η μέρα σωπαίνει κι η νύχτα μου γέρνει. Σε πόνου φεγγάρι χλωμό. Καθώς ξημερώνει παρέστηση έχω πως είσαι αγάπη μου εδώ. Εδώ σίγουρα όμως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που το ακούμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδας. Η νύχτα μου γέρνει σε στίχους Κωνσταντίνου Ρωμανίδη. Η Νάγια Αγοραστού, η ερμηνεύτρια του τραγουδιού και η συνθέτρια είναι μια σπουδαία γυναίκα, μια ιδιαίτερη κυρία, συνθέτρια, σολίστα ακορντεόν, πολύ βραβευμένη εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά αυτά σιγά σιγά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη. Η κυρία Μάια Ραξίδη, ναι. Πρέπει να με μαλώνεις όμως, γιατί κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή Μάιρα πάντοτε ζητώ το όνομά σου, δεν ξέρω τι παθαίνω, το ξεχνώ. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Να σας στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και τα φιλιά μας όπου και όπου σας συναντάμε σε αυτό τον πλανήτη. Και θα μου επιτρέψεις, Ζωή τη Γανούρια, γιατί η Ζωή τη Γανούρια είναι η φιλοξενούμενη αυτής της εκπομπής.
να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους φίλους μου που είναι κυριολεκτικά στημένοι, πρέπει να σου πω, στην Αδελαϊδα, στην Αυστραλία, και περιμένουν πώς και πώς να σε ακούσουν, γιατί σε αγαπούν πάρα πολύ, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά σου, και είναι και μια ευκαιρία να τους πούμε να σε καλέσουν κιόλας, γιατί έχεις μεγάλη διάθεση, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, να πας στην Αυστραλία, έτσι? Βεβαίως, δεν είναι? Έχω και, φίλους κι εγώ στην Αυστραλία. Στέλνω κι εγώ τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στους αγαπημένους ομοεθνείς, και θα τους αφιερώσουμε, νομίζω, τη μέρα του ξεριζωμού. Ξέρουμε τι θα αφιερώσουμε, βεβαίως. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα αφιερώσουμε. Να πούμε εδώ όμως, Ζωή, ότι η... ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, η αφορμή για να είμαστε παρέα είναι οι μέρες του ξεριζωμού. Είναι αυτό που πραγματικά δεν το γνώριζα. Έχω άκουσα τα τραγούδια του δίσκου, αλλά τώρα μου έχεις φέρει εδώ αυτή την έκδοση, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ένα, είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα πολύ συλλεκτικό λεύκωμα που περιέχει USB. Υπάρχει αυτό? Υπάρχει, ασφαλώς και υπάρχει. Και κυκλοφόρησε με τη βοήθεια του Πολεμικού Μουσείου, όπως βλέπεις είναι και χορηγός. Και κάνουμε μια υπέροχη παρουσίαση στο Πολεμικό Μουσείο. Συμμετέχουν πάρα πολλοί ερμηνευτές, πάρα πολλοί ποιητές. Οι μουσικές είναι όλες δικές μου, 29 κομμάτια, 28 τραγούδια και ένα ορχιστρικό. Και όλο το φωτογραφικό υλικό είναι ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό του Πολεμικού Μουσείου. Λοιπόν, άργησες και το ιστορικό Μουσείο Ρεστιάδας, η λαογραφικού Μουσείου Ρεστιάδας. Λοιπόν, άργησες, πρέπει να. Λογικά πρέπει να είμαι αναθυμωμένη, αλλά δεν είμαι. Ποιος να θυμώσει σε σένα? Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτό το χαμόγελο που έχεις να σου θυμώσει κανείς. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να σου θυμώσει. Γιατί ήθελα να το δω, ρε εσύ, Ζωή, να το μελετήσω για να μπορέσω να μιλήσω περισσότερο για αυτό, έχεις για την δίκιο, έκδοση. Έχεις δίκιο, είμαι αδιόρθωτη. Δηλαδή, περίμενε. Ναι. Εάν κάποιος το θέλει αυτό, θέλει να το αγοράσει, πού θα απευθυνθεί? Που μας ακούει από την Αμερική. Στο public έχουν στην Αμερική. Δεν έχει σημασία το πώς θα το πάρει το θέμα. Είναι. Υπάρχει στον Ιαννό, υπάρχει στο Public, υπάρχει σε κάποια δισκοπολία. Σαν έκδοση δεν έχουν βγει άπειρα κομμάτια, έχουν βγει λίγα. Τώρα αυτό είναι από τα μερικά που μου έχουν μείνει μένα, τα συλλεκτικά μου στο σπίτι μου. Εάν θελήσει όμως να ακούσει αυτή τη μουσική, Spotify, τι θα κάνει? Τα πάντα. Βάζει Ζωή την καινούργια ημέρα του ξεριζωμού στο Spotify, στο Amazon, παντού, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες διαδικτυακές, και το κατεβάζεις ή το ακούς. Και υπάρχουν επίσης στο επίσημο κανάλι μου τη Zoe Music στο YouTube όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, και δύο από αυτά, μας τρία, πεις πάλι είναι επίσημο, και βίντεο κλιπ. Ναι. Πες μας πάλι για το επίσημο κανάλι σου. Είναι το Zoe Music Ζωή την καινούργια. Ωραία. Επίσημο κανάλι στο YouTube, το πιο λοιπόν, εύκολο. Αυτό ναι, πράγματι είναι πάρα πολύ εύκολο, όντως. Τι θέλεις να κάνουμε, να ακούσουμε την ημέρα του ξεριζωμού που είναι και το τραγούδι? Ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι, που αυτό αναφέρεται στην Εκένωση της Ανατολικής Θράκης, γιατί αυτή η συλλογή εμπεριέχει κομμάτια για την Μικρασιατική καταστροφή και για την Εκένωση της Ανατολικής Θράκης. Μια ανίποτη ιστορία που δεν συζητήθηκε πολύ, οπότε φτιάξαμε μερικά τραγούδια για να θυμόμαστε τα βάσανα των προγόνων μας, ή μου, γιατί είμαι και εγώ θρακιώτισσα. Ναι, βεβαίως θα τα πούμε αυτά, Ζωή, έτσι κι αλλιώς. Είσαι από ένα νησί, από τη Σαμοθράκη, είσαι από μουσικούς γονείς, το περιβάλλον σου, μουσικό, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι τρομερό, τώρα από το ένα στο άλλο πάμε, αλλά δεν γίνεται. Θα ξετυλίξω λίγο τη σκέψη μου. Και αυτό που σκεφτόμουν για σένα πριν έρθεις, έλεγα, κοίταξε να δεις, από ένα νησί, από τη Σαμοθράκη ας πούμε, μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί μια καριέρα, έχεις χτίσει μια καριέρα τεράστια και είναι λίγα τα χρόνια. Είσαι 20 χρόνια στην 23, στα καλλιτεχνικά δρόμενα. 23, έχω περάσει τα 20. Ναι, έχεις χτίσει μια πραγματικά σπουδαία, μια σημαντική καριέρα, σε όλα τα επίπεδα, εγώ θα έλεγα, και εντός και εκτός Ελλάδας. Δηλαδή, ξέρουμε αυτό το όργανο, πολλοί από εμάς το αγαπήσαμε μέσα από σένα. Μ' αρέσει αυτή η διαπίστωση. Μ' αρέσει. Το λατρέψαμε. Με ικανοποιεί αρκετά. Το Liber Tango, δηλαδή η πρώτη σου δουλειά, και από τις πρώτες δουλειές, προσωπικά εγώ τις άκουγα και τις ξανάκουγα και στο αυτοκίνητο, ξέρεις, το CD. Ήταν μία ανοιχτή
ένα ανοιχτό παράθυρο σε άλλα, σε άλλα κούσματα. Ακριβώς, ναι. Και αυτό... Ήταν πρωτοπόρο. Στο, ναι, και αυτό στο χρωστάμε, στο οφείλουμε. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί στα πρώτα μου χρόνια υπήρχε ένα μπλοκάρισμα, όπως κάθε νέος καλλιτέχνης που θέλει να αναδείξει τη δουλειά του, αλλά δεν ξέρει πώς και τι. Το μπερδέματος, από τη μια τα παραδοσιακά, από την άλλη τα pop, από την άλλη τα λαϊκά, από την άλλη τα νέα ακούσματα του τάγκο που είχα τότε, που ήταν φρέσκια, φρέσκα για μένα τα τάγκο και ο Άστρο Πιατσόλα. Ένα συνοθήλευμα πραγμάτων που δεν ήξερα πώς να το διοχετεύσω στο κοινό για να με γνωρίσει. Και όταν πια ήρθε η στιγμή του Λιμπερτάγκο και άρχισα να αφοσιώνουμε στο τάγκο, και βγήκε αυτό, αυτή η διαδικασία στο κεφάλι μου ότι θα ασχοληθώ μόνο με αυτό για την πρώτη μου παραγωγή. Έγινε μια έκρηξη. Ναι, εντυπωσιακή θα και έλεγα. Μάλιστα, άκουσα και σχόλια του τύπου: μα αφού παίζεις παραδοσιακά και λαϊκά, γιατί τώρα βγάζεις τάγκο. Άκουσα κάτι τέτοια σχόλια. Όμως κάθε πράγμα στον καιρό του. Στην πορεία πήραν και αυτά τη σειρά τους. Ξεκίνησα με κάτι ιδιαίτερο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έφερε μια ανατροπή. Πάντως, εγώ σε θυμάμαι, ελληνικά μουσικά πράγματα. Στην πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή. Τη θυμάμαι. Ναι, ναι. Που ήταν πολύ ωραία. Είναι τόσα χρόνια τώρα. Και ήταν από τις πρώτες μου συνεντεύξεις εκείνα τα χρόνια. Να μην σου πω ότι μπορεί να ήταν και η πρώτη. Μπορεί και η πρώτη. Ναι, μπορεί ναι, και η πρώτη. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Ναι, θυμάμαι την αγωνία έτσι που σε περίμενα που ήσουν με το ακορντεόν και όλοι είχαμε ενθουσιαστεί. Γιατί και γυναίκα να παίζει ακορντεόν είναι. Ήταν μια εικόνα που τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ γνωστή για. Ούτε έξω ήταν. Για μας. Ούτε έξω. Και ειδικά το στυλ αυτό, το να παίζεις όρθιος, να κάνεις σοου. Mm-hmm. Τώρα βλέπω, παρατηρώ και βέβαια και λόγω του διαδικτύου που τα βλέπουμε όλα μπροστά μας πλέον. Είναι όλα ανοιχτά μπροστά μας. Βλέπω ότι έχει γίνει λίγο μόδα. Είναι ωραίο αυτό. Υπάρχει πλέον. Πολύ έντονα το συναντάς. Πολλές γυναίκες με ακορντεόν. Και όχι μόνο, δεν έχει να κάνει με γυναίκα ή άντρα. Και παρουσιάζονται πολλές συναυλίες πλέον με ακορντεόν. Mm-hmm. Και σιγά σιγά, όταν εγώ είχα πάει το 2009 στο Ικάλινεν της Φιλανδίας και έπαιξα στο 5ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ακορντεόν της Φιλανδίας τότε, ήταν πολύ πρωτότυπο για την Ελλάδα αυτό που είχε γίνει μια Ελληνίδα στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό ήδη είχε αρχίσει και γινότανε. Εν τω μεταξύ και εμφανισιακά έχεις πολλά στοιχεία. Η Ελληνίδα, η μελαχρινή, με το μάτι. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω ότι όλο το πακέτο ήταν. Και τώρα όμως παρατηρώ ότι γίνονται πολλές συναυλίες με σολίστες ακορντεόν που πλέον το έχουν πάρει πάνω τους και θα κάνω δική μου συναυλία. Δεν θα περιμένω να με προσκαλέσει κάποιος για να πάω να παίξω μόνο μαζί του. Κατάλαβες, θέλω να πω. Βέβαια, πάρα πολύ καλά κατάλαβα. Και μετά. Πραγματικά δηλαδή, τι να πρωτοπούμε, ότι έχεις και σε πιο δύσκολες έχουμε συναντήσει. Δηλαδή οι συμμετοχές σου είναι πάνω από χίλιες. Πάνω από χίλιες σαν ακορντεονίστα και ως μουσικός και πια, ως συνθέτης τουλάχιστον 350 συνθέσεις μου. Ναι, είναι απίστευτο, ναι. Ένα έργο. Είναι μεγάλο έργο, απίστευτο. Γιατί έχω κάνει και πολλά θεατρικά, έχω κάνει αυτό που δεν μάλλον δεν το γνωρίζουν και τηλεοπτικά και για soundtrack, για ντοκιμαντέρ. Και αυτό που δεν γνωρίζουν σίγουρα είναι ότι έχω γράψει μουσική για ταινία του Hollywood, το Tango Salom, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα η ταινία, η οποία έχει πολύ βραβευτεί από τουλάχιστον 30 φεστιβάλ παγκόσμιου κινηματογράφου, και ετοιμάζω το soundtrack, το οποίο θα κυκλοφορήσει μάλλον, ήταν να γίνει φέτος, αλλά δεν το πρόλαβα. Είναι πολλά αυτά που κάνω συνέχεια. Οπότε πάει πάλι λίγο πιο μετά, μάλλον το 25. Καλά, είσαι τόσο πολύ. Πάντοτε ήσουν από την πρώτη στιγμή. Εγώ είχα κάνει και. Πώς το λέω, όταν σε είχα πρωτογνωρίσει, θυμάμαι, είχα πει στον πάνω του ξωστό μου, του λέω να ξέρεις ότι αυτή η πιτσιρίκα θα πάει πολύ μπροστά. Έτσι στο κοριτσάκι τότε με το κορντεόν σου κλπ. Θυμάσαι. Ναι. Καλή ώρα, είχαν συγκεντρωθεί έξω. Από το στούντιο μας χωρίζει ένα τζάμι διάφοροι. Το θυμάμαι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Ναι, διάφοροι και σε θαυμάζανε. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν, μια γυναίκα. Μετά από σένα έκανα και πολλές συνεντεύξεις στην ΕΡΤ. Ναι, άρα ήμουν αγούρικη. Ήσουν αγούρικη. Ελπίζω να με και ανακάλυψαν και με καλούσαν στην ΕΡΤ. Θα είμαι αγούρικη στο εξωτερικό. Γιατί εγώ νομίζω ότι. Εντάξει, η Ελλάδα, οκ. Okay, δεν σε φτάνει όμως εσένα. Εσύ έχεις γεννηθεί για να είσαι εκτός συνόρων. Πάμε για το τραγούδι «Η μέρα του ξεριζωμού», που είναι και ο τίτλος, έτσι, ο τίτλος αυτής της εκπληκτικής πραγματικά έκδοσης. Thank you.
μάτια μου δεν ήσαν γεννημένου. Στου κάρου απάνει τα τσίκια ότ πυραμιδημένου. Οκτώβρης μαύρους κυβαρίζει αμάξης μιλούνια. Παρήμουν του πήγη σουλτάνη απ' στην Ιδό την γούνια. Μην αστούχεις την Παναγιά να μας φυλάει στη στράτα. Που πάμε δεν του ξέρουμε, δεν ήρθαν τα μαντάτα. Τις ρίζες σου με θάνατο μετρέται κι ο θάνατος καρδούλα μου ποτέ δεν ξεπερνέται. Οκτώβρης μάτια μου δεν ήσαν γεννημένου. Οκτώβρης μαύρους κι αραχνούς έτσι ήταν του γραμμένου. Λύση βασίλικη του σκύλι να έρθει κι αυτό μαζί μας. Βούβα μη δίπους δάκρυα κλαίνιον την καταστροφή μας. Τι σου παππούς, τι του σαλβάρ κι δάκρυσμένα μάτια. Πουλή ζωή ξυλώνει τη τα όνειρα του μάτια. Ρίζωμα απ' τις ρίζες σου με θάνατο μετρέται κι ο θάνατος καρδούλα μου ποτέ δεν ξεπερνέται. Ξερίζωμα απ' τις ρίζες σου με θάνατο μετρέται κι ο θάνατος καρδούλα μου ποτέ δεν ξεπερνέται. Εδώ είμαστε λοιπόν να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με τη Φωνή της Ελλάδας, η Ζωή Τηγανούρια στην παρέα μας. Ακούσαμε το τραγούδι «Υπέροχο ξερισμού», έτσι, ναι. Με τον Βαγγέλη Δημούδη, τον υπέροχο θρακιώτη, ναι, ερμηνευτή. Σε δική σου σύνθεση. Και μου έλεγες για το «Μάνα Σμύρνη» που είναι ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ, ότι σε συγκινεί ιδιαίτερα. Ναι, με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί είναι η πρώτη φορά που μελοποίησα στίχους του αδερφού μου. Και επειδή έχουμε την ίδια μάνα, μοιραζόμαστε την ίδια μάρα, μοιραστήκαμε και ένα τραγούδι λοιπόν. Το έχει ερμηνεύσει εκπληκτικά και η Σοφία η... Είναι η Σοφία Μάνου. Η Σοφία Μάνου. Mm. Οπότε έχει μια έτσι ιδιαίτερη συναισθηματική αξία αυτό το κομμάτι για μένα. Λοιπόν, να πούμε ότι δύο-τρία πράγματα για σένα, πέρα από το να θα ακούσουμε το τραγούδι στη συνέχεια, Ζωή, ότι εσύ έχεις μια μεγάλη εμπειρία από συναυλίες στο εξωτερικό, έχεις μια μεγάλη εμπειρία από διακρίσεις και από, θα έλεγα, και από φεστιβάλ. Τι ήταν εκείνο το οποίο σε κράτησε να μείνεις στην Ελλάδα? Ωραία ερώτηση και απορώ κι εγώ καμιά φορά. Το 2010 που ήμουν στις επάλξεις, να το πω έτσι, ερωτεύτηκα το Στέλιο.
Αρεβωνιαστήκαμε το 11, παντρευτήκαμε το 11, κάναμε την κόρη μας το 12. Πάντα υπήρχε στο μυαλό μας ενδεχομένως μια ανωτελεία για το θέμα του εξωτερικού, δεν το κλείσαμε ποτέ. Αλλά στην ροή της καθημερινότητας η ανωτελεία έγινε κατωτελεία μάλλον. Οπότε δεν το σκέφτεσαι καθόλου, δηλαδή το εξωτερικό το βλέπεις μόνο πηγενέλα ναι. Και συνεργασίες. Και αυτή την περίοδο συζητάω και ωραία πράγματα και για το Λονδίνο. Γιατί έχεις συνεργαστεί ναι. Και με σημαντικούς μουσικούς και γενικότερα δηλαδή καλλιτέχνες Ευρωπαίους, κυρίως Ευρωπαίους. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο γιατί καταρχάς ξεφεύγεις, παίζεις τη μουσική σου, τουλάχιστον η δική μου μουσική, επειδή δεν απευθύνεται μόνο σε Έλληνες, το διεθνή κοινό, διεθνές ναι, κοινό, νομίζω ότι μου δίνει περισσότερη δύναμη αυτό, το ότι ακούνε άνθρωποι. Έχω πάει μέχρι και στο Κουβέιτ, έχω πάει και στο Λονδίνο και στη Φραγκφούρτη και στο Μόναχο και στο Ιράν αλλά και στο Βατικανό, όπου είχαν σηκωθεί όρθιοι και χειροκροτούσαν κάτι που μας είπαν αργότερα ότι δεν συμβαίνει σε αίθουσα του Βατικανού όταν παίζεις, ας πούμε. Όλα αυτά μου δίνουν δύναμη. Τη δύναμη που τη χρειάζομαι για να ανταπεξέλθω στην ελληνική πραγματικότητα, που ξέρω ότι για όλους είναι δύσκολη, αλλά για τα μουσικά πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολη, ειδικά σήμερα. Ναι, πόσο δύσκολο είναι για μια συνθέτρια γυναίκα και σολίστα του ακορντεόν. Να είμαι ειλικρινής, πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Γιατί όλοι, ακόμα και σήμερα πια, μετά από τόσα χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, με ρωτάνε τι τραγουδάς. Δεν θα το χωνέψω ποτέ όσα χρόνια ζω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ότι μπορεί να είσαι απλά συνθέτης, δημιουργός, performer και σολίστ ενός μουσικού οργάνου. Πρέπει οπωσδήποτε στην Ελλάδα να είσαι ο τραγουδιστής. Και κάπως έτσι νομίζω και αυτοί οι συνθέτες οι μεγάλοι που δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη φωνή, πιάσαν το μικρόφωνο και τραγουδήσανε για να μας πείσουν ότι είναι συνθέτες. Εγώ έτσι νιώθω και έτσι έχω καταλάβει με τα χρόνια. Δεν τόλμησα να το κάνω γιατί σέβομαι πάρα πολύ τη μουσική, σέβομαι την τέχνη, σέβομαι τα αυτιά του ανθρώπου. Δεν θέλω να τους κάνω να νιώσουν άσχημα. Δεν έχω κακή φωνή, είμαι κουρδισμένη, αλλά δεν είμαι η τραγουδίστρια που θα βγει να τραγουδήσει. Γι' αυτό και επιλέγω τις φωνές που επιλέγω και τους προσέχω να είναι σωστές και να αποδίδεται η μελωδία μου και ο στίχος σωστά. Αλλιώς θα το έκανα και μόνη μου. Όπως το κάνουν πάρα πολλοί άλλοι, χωρίς καμία εδώ. Να σου πω όμως, όταν ακούς να τραγουδάει ο Χατζηδάκης... Υποκλίνομαι. Ναι, όταν ακούς να τραγουδάει ο Θεοδωράκης... Γι' αυτό είπα ότι αναγκαστήκανε κάποια... Ο Μικρότζικος. Γι' αυτό το είπα. Υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί που τραγουδάνε, που δυστυχώς δεν με πείθουνε. Mm-hmm. Ούτε με τη συνθέση τους, ούτε με τη φωνή τους. Ναι. Πειράζει που το λέω? Όχι. Δεν πειράζει καθόλου. Νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Δεν έχω να πω. Χατζηδάκης. Με το όνομά τους και. Θεός και λες. Πραγματικά, δηλαδή οι μελωδίες του όλες, μα όλες από την πρώτη μέχρι την τελευταία στάζουν μέλη. Τι και αν τραγούδησε, πολλές από αυτές ήταν τόσο ωραίες. Mm-hmm. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Βεβαίως. Καταλαβαίνω. Άρα για τους νεότερους που είναι και στην ηλικία σου, που πολλοί από αυτούς μπορεί και να εξαναγκάζονται, δηλαδή να παίζουν την μουσική τους, έτσι, τις συνθέσεις τους και να τις τραγουδάνε κιόλας. Μήπως είναι και μια ανάγκη? Ανάγκη είναι, το είπα ότι είναι ανάγκη. Όχι μόνο το να επικοινωνήσεις το έργο σου με το κοινό, όχι μόνο αυτό, και οικονομική ανάγκη. Εννοείται την ανάγκη, γιατί άλλο το να είσαι ανεξάρτητος και να πας εσύ με την κιθάρα σου να τραγουδήσεις και να πάρεις ένα μεροκάματο, και άλλο να αναγκαστείς να φέρεις τον μουσικό σου, τον τραγουδιστή σου κτλ. Και, να φτιάξεις μια ομάδα ανθρώπων. Άλλο ένα μεροκάματο, άλλο πέντε. Πόσο, άλλο δύσκολο, πόσο δύσκολο μεροκάματο είναι για μια συνθέτρια που παίζει εκπληκτικό ακορντεόν? Εγώ πια, επειδή όλα αυτά τα χρόνια από το 2006 και μετά που έβγαλα την πρώτη μου παραγωγή, κάνω μόνο δικές μου συναυλίες. Έχω φτιάξει τις ομάδες μου, την ομάδα με τους μουσικούς μου, τους βασικούς που παίζουμε τις συναυλίες μου, με τα αρώματα του κόσμου, ας πούμε, ή το ταγκό της ζωής. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων, με το οποίο συνεργάζομαι όταν θέλω να παρουσιάσω τα έργα μου αλλιώς. Αυτή την περίοδο συζητάω και με την Συμφωνιέτα Αθηνών, θα κάνουμε συναυλίες με τον αγαπημένο Γιώργο Αραβίδη, μαέστρο, σε κάποια έργα δικά μου. Δουλεύω πλέον ως και ο leader ενός μουσικού σχήματος και κλείνω εγώ τις δουλειές όλες.
Κατά κάποιο τρόπο κάνεις όλο αυτό το πακέτο, δηλαδή το έχεις αναλάβει από μόνη σου. Ναι, το έχω αναλάβει εγώ. Είναι δική μου η εταιρεία. Οπότε δεν υπάρχει ενδιάμεσος. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος. Μιλάω έτσι. Εγώ πάντα με τον οποιονδήποτε διοργανωτή, δήμο, φεστιβάλ, χώρο που θα κάνω την παράστασή μου. Όλοι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, γιατί και από αυτό εδώ το μικρόφωνο δηλαδή έχει υποθεί πολλές φορές, έχουν ένα θέμα εκεί με τον ενδιάμεσο. Αυτός που θα κλείσει τη συναυλία, αυτός που θα κλείσει τη συνέντευξη. Κάτι δεν πάει καλά όμως όλο αυτό, έτσι. Ναι, δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Το τοπίο. Ποιος και είναι ο δεν manager, λειτουργούν. Οι manager, ποιος είναι ο παραγωγός. Οι εντός, μπράβο, δεν λειτουργούν. Όπως λειτουργούν οι μάνατζερ εκτός Ελλάδας, που είναι εντελώς άλλα τα δεδομένα. Είναι ξεκάθαρο εκεί. Ναι, εκεί πρέπει οπωσδήποτε να έχεις τον άνθρωπο που θα σε πάρει να σε πάει για να σου κλείσει τη δουλειά. Δεν επιτρέπεται αλλιώς. Στην Αμερική, ας πούμε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Βεβαίως. Εδώ δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς. Mm-hmm. Ή, να το πω πιο σωστά, υπάρχει για πολύ λίγα, πολύ, πολύ μεγάλα ονόματα. Mm-hmm. Στην ελληνική δισκογραφία. Εκεί που θα μπορέσει να βγάλει και πολλά λεφτά. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό, ναι, ξεκάθαρο είναι. Και είναι και. Λυπάσαι πραγματικά έτσι ναι. Όπως είναι τα πράγματα ναι. Εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που σε συγκινεί. Μάνα Σμύρνη, η Σοφία Μάνου και ο αδερφός σου. Ο Παναγιώτης Τηγανούριας, ο οποίος είναι πυροσβέστης. Έχει χόμπι την στιχουργική και την ποίηση. Γράφει ωραία. Ποτέ. Και του βγάζω το καπέλο, γι' αυτό δεν μου είπε ζωή, μελοποίησε ένα στίχο μου. Ενώ μου έρχονται χιλιάδες στίχοι καθημερινά, πραγματικά σας μιλάω, για μελοποίηση. Ποτέ δεν μου το ζήτησε. Και ήθελα από μόνη μου να συμβεί κάποια στιγμή αυτό. Ο οποίος ζει σε Μοθράκη. Αλεξανδρούπολη. Μαζί με τη σύζυγό του. Λοιπόν, μας ακούει τώρα. Ναι, τους το αφιερώνουμε και τους δύο. Βέβαια. Παναγιώτης και Λένα. Εννοείται. Μάνα Σμύρνη, μάνα μου, σαν σε σκεφτώ πονώ κι αναστενάζω. Μάτωσες, μάνα μου, πολύ κι αυτή η ανοιχτή πληγή δεν μπορεί να κλείσει. Έκλαψες, θρυνήσες πολύ, με ένα γιατί βγήκε η ψυχή. Η εικόνα σου πριν σβήσει. Πώς, πώς έσβησε η αρχόντια η πλουσία ζωή. Σκάθηκε με στους λυγμούς το άνθος της ψυχής σου. Αποφασίσαν, μάνα μου, να σε ματοκυλήσουν. Δε σε σεβαστήκε κανείς, σου πήραν την πνοή σου.
κορμιά θυσίασαν, ξερίζωσαν τα πάντα και σ' έναν Χρυσόστομε σε πέταξαν στη πάντα. Καράβια γεμάτα με ψυχές που αιμορραγούσαν τόσο, θρύλος ατέλειωτα γιατί πόσο να αντέξουν πόσο. Πέρασαν χρόνια και καιρός, μ' αυτός ο πόνος ο βουβός. Έγινε ζωντανός καημός, δεν εξεχάστη δυστυχώς. Αχ, μα οι ρίζες μείναν ζωντανές και περιμένουν τις στιγμές που θα βλαστήσουν ζωηρές και θα ανθίσουν πάλι. Υπέροχο τραγούδι. Τα αγαπώ. Και να το πούμε ότι όσο ακούγαμε τραγούδι δεν μιλούσαμε και μεταξύ μας. Ναι. Δηλαδή είμαστε αφοσιωμένοι. Μπράβο στον Γιατί Παναγιώτη. Γιατί αξίζει ο στίχος και η ροή του να τον ακούσει, ναι, ολόκληρο. Και στον Παναγιώτη, μπράβο. Αλλά και στην... Σοφία Μάνου. Και στη Σοφία, ναι. Νομίζω ότι η οικογένειά σας είναι μια καλλιτεχνική οικογένεια τελικά, γιατί ο πατέρας σου βιολιστής, ο παππούς σου λαούτο, εσύ αφιερωμένη στη μουσική, ο αδερφός σου από ό,τι τουλάχιστον καταλάβαμε ερασιτέχνης, ο αδερφός μου καλλιτέχνης, γράφει πάρα πολύ ωραία, ναι, ωραία. Οπότε δεν έχετε σκεφτεί κάποια στιγμή να παίξει ο πατέρας σου? Να είναι καλά ο άνθρωπος, φαντάζομαι μας ακούει. Μας ακούει σίγουρα, γιατί έχω ενημερώσει. Λοιπόν, ο πατέρας σου, δεν το έχεις σκεφτεί να κάνεις έτσι κάτι με τον αδερφό σου, με τον πατέρα σου, εσύ? Έχω κάνει με τον πατέρα μου παραγωγές από το 1997. Όλα τα παραδοσιακά σαμοθρακίτικα, υπέροχες εκδόσεις, με πολλή έρευνα. Το «Ως και τα παραθύρια σου», το «Καλημέρα Θιά». Στην πορεία με τον μπαμπά μου κάναμε, και σε αυτές τις δύο παραγωγές παίζει ο μπαμπάς μου και παίζουν και πάρα πολλοί σαμοθρακίτες μουσική. Υπέροχες παραγωγές στο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Φαντάζομαι όταν πηγαίνεις σε Μοθράκη, το τι θα γίνεται εκεί, Μ' αγαπάνε. Μ' αγαπάνε. Να είναι δυνατόν να μην σε αγαπάνε. Ναι, έχεις, το νιώθω, βγάλει, το νησί το έχεις βγάλει προς τα έξω. Κάναμε τις καντρίλες με τον πατέρα μου και τις καντρίλες σε Σαμοθράκη. Κάναμε τον μπάλο, το σαμοθρακίτικο. Πολλές παραγωγές. Και συχνά έχουμε παίξει. Δηλαδή στις συνευλίες που έχω κάνει, τον έχω φωνάξει και έχει παίξει, ας πούμε, ένα γιαριάρ παραδοσιακό σαμοθρακίτικο. Να σου πω, το καλοκαίρι θα κάνεις κάτι σε Σαμοθράκη? Είμαστε σε συζητήσεις με τον Δήμαρχο. Εάν αποδώσουν τα οικονομικά, θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, αν μας ακούει, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει την συναυλία. Ο κύριος Θανάσης Βίτσας, ο οποίος με εκτιμάει πολύ. Γιατί στη Σαμοθράκη φέτος θα έρθουν πάρα πολλοί από το εξωτερικό και πρέπει να σε απολαύσουν. Αυτό και θα γίνουν πρέπει και υπέροχα πράγματα στο νησί φέτος. Θα γίνει η παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Καινούργιου Αρχαιολογικού Μουσείου. Μάλλον και με την παρουσία της κυρίας Μενδώνη. Και θα γίνει και το Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Το Σεπτέμβρη, κατά πάσα πιθανότητα. Εκεί είχα πάει πριν κάποια χρόνια σε αυτό το συνέδριο, το οποίο γινόταν συνέχεια, κάθε χρόνο γινόταν. Ναι, τώρα έχει σταματήσει αυτό. Τώρα έχει σταματήσει. Ναι. Και ξανασυζητάνε. Α, και ξανασυζητάνε πάλι, ναι, να το ξανακάνουν. Ναι. Οπότε βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο το Πάσχα που ήμουν στο νησί και το συζητήσαμε και αυτό το θέμα, το ενδεχόμενο. Πάντως δεν ξέρω αν κάνει το δημοσιογραφικό συνέδριο και δεν ξέρω και πόσο σημαντικό μπορεί να είναι μετά από τόσα χρόνια και έτσι όπως είναι η δημοσιογραφία. Ναι, όμως η μουσική, και πρέπει οπωσδήποτε να το δει πολύ σοβαρά ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης, γιατί εντάξει, αυτή είναι και στην ουσία και η διαφήμιση του. Ναι. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Λοιπόν,
Θα σε γυρίσω πίσω αρκετά πριν συνεχίσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. 2006, σε αυτή τη συναυλία ήμουνα, στο θέατρο Λυκαβητού, James Brown. Ωχ, ήσουνε. Ήμουνα βέβαια. Και άνοιγμα, η ζωή τη γανούρια. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Ναι, και ήταν και μια κόντρα. Έτσι, ναι. Εντελώς κόντρα. Ποιος το είχε σκεφτεί εσύ η ζωή αυτό να το κάνει? Στείλαμε τότε τότε έφτιαξε την παραγωγή μου το Λιμπερτάγκο, και στείλαμε το CD να το ακούσουν αυτοί που ήταν οι διοργανωτές του James Brown, ναι. Ναι. Και ως διαμαγείας το ενέκριναν. Τους άρεσε. Είναι μια πολύ πρωτότυπη παραγωγή. Είχες μιλήσει μαζί του, έτσι είχες... Ναι, μιλήσαμε, κάναμε χειραψία, με έπιασε ταχυκαρδία. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το πόσο ωραίος κύριος ήταν, πόσο... Και τι ενέργεια, απίστευτη ενέργεια. Ένιωσα δηλαδή... Στιβαρότητα. Μια στιβαρότητα, ακριβώς όλη λέξη. Ναι, ναι. Και μου είπε, έχεις πολύ μουσικότητα, μοιράσου την με τον κόσμο. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Και αυτό είναι. Αυτό είναι. Τελικά, ναι. Αυτό είναι. Κοίταξε τώρα, δύο φράσεις, ας πούμε. Και όλα. Τίποτα δεν όλα. Είναι τυχαίο τελικά σε αυτή, ναι, τη ζωή, έτσι. Ναι. Ο James Brown. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε James Brown, βέβαια. Τι ωραία που θα ήταν. Θα ακούσουμε τις... Και φυσικά πώς θα έπαιζα και μαζί του με το κορδεόν. Της Μύρνης το φιλί από την Μπέκι Τζίνα. Ναι. Πώς πήγε η συνεργασία αυτή με την Μπέκι? Πάρα πολύ καλά. Υπέροχος άνθρωπος. Του Ανδρέα Παράσχου η στίχη. Γράψαμε το τραγούδι και γίνανε όλα με συνοπτικές διαδικασίες. Ήρθε και στο Πολεμικό Μουσείο στην παρουσίαση, το ερμήνευσε. Κάναμε μετά εκ των υστέρων και 3-4 συναυλίες μαζί. Την είχα guest, δηλαδή την είχα προσκαλέσει στο αφιέρωμα που έκανε στο Σέλιο Καζατζίδη με κουαρτέτο εγχόρδων. Κάτι πολύ πρωτότυπο φυσικά. Και της άρεσε η ιδέα, ήρθε, ερμήνευσε τα κομμάτια του Καζατζίδη έτσι με το κουαρτέτο Enhort που το παρουσιάσαμε, και στην Αθήνα σε 2-3 στον Τυρί, σε αυτόν τον χώρο τον υπέροχο, στο κολέγιο, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη κάναμε συναυλία, στην πατρίδα μου. Ήταν ωραία συνεργασία και νομίζω, λοιπόν, και το κομμάτι είναι ωραίο, ναι. Κάναμε και βίντεο κλιπ το τραγούδι. Λοιπόν, για να την ακούσουμε λοιπόν την Μπέκι Τζίνα. Σου θα χαθώ, στα μάτια σου θα κλάψω, ό,τι πιστεύω θα αρνηθώ και ό,τι φορώ θα κάψω. Στα όνειρά μου να σε βρω, ποτέ μου δεν θα πάψω, κι όσο θα σε αναζητώ τις θύμησες θα ανάψω. Στη θλίψη ξενιτιά μου θα βάλω ξάρτη και πανί, καράβι να στολίσω και στου πουρνοβατό σκαλί τη Σμύρνη θα φιλήσω. Άνοιξη θα έρθει ξαφνικά στη ρίζα του φλεβάρι, κι όσα μου κρύβεις μυστικά θα βγάλουνε χορτάρι. Θα γίνει ο πόνος για σένα κι η αρνησιά πουλάκι, θα ανθίσουν όλοι οι γκρεμοί στα χείλη σου φυλάκι. Πατρίδα είσαι
Δεν ξέρω αν άρεσε το τραγούδι στους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Σίγουρα όμως αρέσει πάρα πολύ στην ηχολήπτριά μας, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, η οποία το τραγουδούσε. Α, τέλεια. Και, λοιπόν, πολύ ωραία δουλειά, πραγματικά. Είναι καλύπως τα ξένα. Εγώ τώρα έχω μια αγωνία, ξέρεις, Ζωή, ως το δυνατόν να ακούσουμε περισσότερα Μαρία τραγούδια. Παπαδάκη στίχους, Κώστας Τηγάνης ερμηνεύει. Και μάλιστα ο Κώστας Τηγάνης ήταν και στην Αυστραλία ως μετανάστης για ένα μικροχρονικό διάστημα. Μα όλη η δουλειά θα μπορούσε να ήταν ένα αφιέρωμα προς την ξενιτιά. Ακριβώς, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε. Ξενυχτώ και μιλώ στο παραθύρι το κλειστό. Πως υπάρχω το ξεχνάς και εγώ πονώ. Άνοιξε το παραθύρι να σε δω. Μια σε βρίσκω και μια χάνεσαι, φεγγάρι μου δεν πιάνεσαι. Διαβαίνεις ουρανούς χωρίς εμένα. Απ' το δρόμο σου ξεστράτησε, το παραθύρι σου άνοιξε. Είναι καημός φεγγάρι μου τα ξένα. Στεναγμό, τα παράπονα μου κάνω στο Θεό. Ξερισώθηκε απ' τα στήθια η καρδιά, σαν δέντρι που δεν αντέχει το βοριά. Μια σε βρίσκω και μια χάνεσαι, φεγγάρι μου δεν πιάνεσαι. Διαβαίνεις ουρανούς χωρίς εμένα. Απ' το δρόμο σου ξεστράτησε, το παραθύρι σου άνοιξε. Είναι καημός φεγγάρι μου τα ξένα. Ξέρεις πόσες φορές την ημέρα ακούμε «Αυτό είναι καημός στα ξένα»? Ναι. Εμείς σε αυτό το ραδιόφωνο που απευθυνόμαστε κυρίως προς την ελληνική ομογένεια. Αφιερωμένο στο ραδιόφωνο σας. Ναι, εντελώς πια. Εντελώς, ναι. Και πάντοτε συγκινούμαστε όσες φορές και να το ακούμε. Και πάρα πολλές φορές, ξέρεις, Ζωή, όταν τελειώνουμε μια συνέντευξη και κλείνουμε, ας πούμε, το μικρόφωνο και μένουμε στην τηλεφωνική επικοινωνία και μόνο, μας το λένε με αυτό το «αχ». Μου έκανε εντύπωση τώρα που το συνόδευσες και με το «αχ». «Αχ» είναι
Καημός τα ξένα. Λοιπόν, έχω αγωνία. Η αγωνία μου είναι ότι περνάει ο χρόνος και είναι πολύ λίγος για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όλη τη δουλειά σου. Να πάμε στο «Καίγεται η Σμύρνη». Ναι, επίσης είναι πολύ αγαπημένο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνος στίχους, η Άννα Κατσούλη με τον Θανάση Βούτσα το τραγουδάνε. Είναι το μοναδικό δυτικό τρόπο το, μελωδικά κομμάτι μέσα στην παραγωγή αυτή, που αυτή έχει όλη ανατολικά στοιχεία. Λοιπόν, «Ζωή τη Γανούρια», «Η μέρα του ξεριζωμού». Σας το λέω για μία ακόμη φορά ότι είναι μια πραγματικά υπέροχη έκδοση. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε, εσείς που είστε μακριά και δεν μπορείτε να την έχετε στα χέρια σας, γιατί είναι και συλλεκτική, έτσι δεν είναι? Είναι πια συλλεκτικό, ναι. Πες μας πάλι. Περιορισμένος αριθμός κομματιών. Ναι. Πες μας πάλι που σίγουρα μπορούν να το βρουν στο ακούσουν τα τραγούδια. Ναι. Σίγουρα μπορούν να το βρουν. Στο Spotify μπορούν να τα κατεβάσουν, στο Amazon. Μπορούν να τα ακούσουν στο κανάλι μου στο YouTube. Τα έχουν ανέβει όλα τα κομμάτια στο επίσημο κανάλι μου. Και από εκεί και πέρα, εγώ τα αναρτώ σταθερά στα social media τα δικά μου. Ναι, ναι. Και αν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σου, μπορούν μέσω Facebook. Βεβαίως. Μιλάμε και μέσω της ιστοσελίδας μου και πάρα πολλοί τρόποι. Μιλάμε πάντοτε για αυτούς που ζουν μακριά από την πατρίδα. Πάμε να το ακούσουμε. Σκοτεινιάσε ο ουρανός, παντού κυνηγημένη. Τα ποκαίδια γέμισαν όλη την οικουμένη. Κρύφτηκε ο ήλιος να μη δει του κόσμου την ασχήμια, τη Σμύρνη στη καταστροφή, απ' του και μάλ τα γρήμια. Καίγεται η Σμύρνη, καίγεται στα χτία πάκρι σ' άκρι, οι δρόμοι γεμίσαν κορμιά, αίμα κυλάει και δάκρυ. Καίγεται η Σμύρνη, καίγεται στα χτία πάκρι σ' άκρι, οι δρόμοι γέμισαν κορμιά, αίμα κυλάει και δάκρυ. Χτυπάει τα γέρι, αλαφιασμένη σκόρπισα σ' όλα της γης τα μέρη. Αδέρφια έχασαν γονείς το σπλάχνο της η μάνα, της Ρωμιοσύνης σίγασε για πάντα η καμπάνα. Καίγεται η Σμύρνη, καίγεται στα χτία πάκρι σ' άκρι,
δρόμοι γέμισαν κορμιά, αίμα κυλάει και δάκρυ καίγε τη Σμύρνη, καίγεται στα χτία πάκρυ σ' άκρυ. Οι δρόμοι γέμισαν κορμιά, αίμα κυλάει και δάκρυ. Υπέροχη μελωδία. Ναι. Ναι, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστό. Μέσα στο δίσκο είναι ξεχωριστό, γιατί είναι δυτικό τρόπο, το μοναδικό. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις, και λίγο θα σε πιέσω βέβαια, γιατί έτσι όπως ξεκινήσαμε θέλω να κλείσουμε. Εδώ θέλω να πω, ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι εσύ ετοιμάζεσαι για να κάνεις περιοδία συναυλιακή στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, και αυτοί που θέλουν να σε προσκαλέσουν είτε μέσα από τις κοινότητές μας είτε μέσα από τους συλλόγους μας μπορούν να απευθυνθούν μέσω Facebook και να... Και εκεί στην σελίδα μου. Ότι είσαι διαθέσιμη και ότι θέλεις πάρα πολύ να πας ακριβώς, ναι, να συναντήσεις τους Έλληνες του εξωτερικού, και αυτό θα κάνεις έτσι κι αλλιώς. Θέλεις να μου πεις κάτι που δεν μπορέσαμε σε αυτό το λίγο χρόνο που είμαστε μαζί να το πούμε, γιατί κάτι θέλεις να πεις σε σχέση με τη δουλειά σου, να πούμε την ότι, τελευταία. Ναι, ότι ετοιμάζομαι τον Πέτρο Γαϊτάνο στην εργασία, καινούριο τραγούδι και κάποιες συναυλίες μαζί. Καινούριο τραγούδι επίσης με έναν νέο ερμηνευτή, του πολύ ωραία φωνή, τον Βασίλη Κοντογιώργο, σε στίχους που έχουμε γράψει μαζί εγώ και αυτός. Και θα ήθελα να ξαναμιλήσω για την καινούργια μου κυκλοφορία, το «Η νύχτα μου γέρνει». Που είναι το τραγούδι το οποίο που ανοίξαμε, το ακούσαμε, την ναι, στην αρχή. Είναι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και είπαμε όπως ανοίξαμε την εκπομπή να την κλείσουμε. Να πω δύο-τρία πράγματα για τον Κωνσταντίνο Ρωμανίδη. Για τους αγαπημένους μου αυτούς συντελεστές, να πω ότι η Νάγια έχει μια πραγματικά πολύ ζεστή και πολύ όμορφη φωνή. Όταν την πρωτοάκουσα ενθουσιάστηκα, της έκανα κατευθείαν πρόταση να συνεργαστούμε. Ευτυχώς, δυστυχώς για τον χώρο μας, την έχει κερδίσει ο χώρος της δικαιοσύνης, γιατί την περίοδο εκείνη έδινε και εξετάσεις για το δικαστικό σώμα. Τελικά πέρασε στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδας. Οπότε μάλλον θα αποχαιρετήσει το χώρο του τραγουδιού. Βέβαια θα αφήσει τα χνάρια της μέσα από το τραγούδι στον καλλιτεχνικό χώρο. Και οι στίχοι του τραγουδιού του Κωνσταντίνου Ρωμανίδη, που τους αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ, τους είχα αρκετά χρόνια στο συρτάρι μου, και ακούγοντας τη φωνή της Νάγιας συνέδεσα με κάποιον τρόπο τη φωνή της με τους στίχους αυτούς, mm-hmm, και κατευθείαν μελοποίησε το κομμάτι. Μία και έξω μου βγήκε το κομμάτι. Είδες κάποια πράγματα όμως. Μία και έξω η ενορχήστρωση, μία και έξω όλα. Δεν έκανα τίποτα μπροσπίσω. Υπάρχουν κομμάτια που τα ταλαιπωρώ 10 χρόνια και ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει. Mm-hmm. Αυτό το έγραψα, το ενορχήστρωσα, το κυκλοφορήσαμε. Σε λίγες μέρες έχουμε και το βίντεο κλιπ. Κάναμε και το βίντεο κλιπ πριν από πολύ καιρό, αλλά θα το κυκλοφορήσουμε αυτές τις μέρες, πριν τον Ιούνιο δηλαδή. Οπότε θα μπορούν οι άνθρωποι να το ακούσουν πλέον και στις ψηφιακές πλατφόρμες το κομμάτι. Λοιπόν, και εγώ εδώ να πω να έχει ένα όμορφο ταξίδι το τραγούδι «Η νύχτα που γέρνει», να έχει ένα επίσης όμορφο ταξίδι η Νάγια Αγοραστού. Νομίζω ότι όταν αγαπάς κάτι πάρα πάρα πολύ δεν το εγκαταλείπεις. Να επισημάνω, οπότε κάπου θα τη συναντήσουμε και αυτό πάλι σε κάποια άλλη. Αυτό πιστεύω. Ναι. Απλά να επισημάνω ότι ο Κωνσταντίνος Ρωμανίδης δεν είναι στιχουργός. Είναι στιχουργός, αλλά το επάγγελμά του είναι καθηγητής χειρουργός στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Α, είσαι πάρα πολύ τολμηρή, ομολογώ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και σιγά σιγά να πάμε για την αποφώνηση. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Ζωή. Τι να σου ευχηθώ βέβαια. Πάνω απ' όλα να σου ευχηθώ να έχεις υγεία, να έχεις αυτή την ενέργεια που έχεις, που είχες, έχεις και είμαι σίγουρη ότι θα την έχεις αιωνίως. Να χαίρεσαι τον άντρα σου και την υπέροχη κορούλα σου που είναι πανέμορφη πραγματικά. Και βέβαια να ξεκινήσεις την περιοδία σου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και περιμένουμε την επόμενη δουλειά σου.
βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ να για την παρουσιάσεις και πάλι στη Φωνή της Ελλάδας. Τιμή μου η πρόσκληση. Θα στείλω και εγώ τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στους Έλληνες του εξωτερικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Γιάννα. Και ας ευχηθούμε και καλό ταξίδι στο «Η νύχτα μου γέρνει», το καινούριο μας τραγούδι. Η νύχτα μου γέρνει σε πόνου φεγγάρι χλωμό. Στο τέλος θα αντέξω ξανά, δεν θα τρέξω να έρθω να σου πω σ' αγαπώ. Η μέρα σωπαίνει και η νύχτα μου γέρνει φεγγάρι χωρίς γυρισμό. Καθώς ξημερώνει παρέστηση έχω πως είσαι αγάπη μου εδώ. Και εδώ φίλες και φίλοι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στη Μέρη Ξίδη αλλά και στην Παναγιώτα Χρονοπούλου για τη συνεργασία. Σε ευχαριστώ Ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Λοιπόν, από εμάς εδώ, από τη Γιάννα Τριανταφύλλη και από όλους και όλες συμμετείχαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να σας πούμε για χαρά σας από την πατρίδα. Μονάχη δακρύζω, φοβάμαι, λυγίζω στη σκέψη πως θα μ' αρνηθείς. Η μέρα σωπαίνει και η νύχτα μου γέρνει σε πόνου φεγγάρι χλωμό. Στο τέλος θα αντέξω ξανά, δεν θα τρέξω να έρθω να σου πω σ' αγαπώ. Η μέρα σωπαίνει και η νύχτα μου γέρνει σε πόνου φεγγάρι χλωμό. Καθώς ξημερώνει παρέστηση έχω πως είσαι αγάπη μου εδώ. Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.